Καταλαβαίνετε. Ακούω ότι μεταξύ αυτών θα είναι και η αδερφή σας. Τι ακούτε εσείς? Κοιτάξτε, με την αδερφή μου, την κυρία Μπακογιάννη, προφανώς έχουμε μια πολύ στενή προσωπική σχέση. Δεν συμφωνούμε σε όλα πολιτικά. Άρα δεν Δεν το ξέρω, θα ρωτήσετε την ίδια. Κύριε Μητσοτάκη, έχω ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, γιατί αλλιώς δεν θα το έβαζα στο τραπέζι της συζήτησής μας, και επειδή είναι και αρκετά λεπτό το θέμα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι σε μια συνάντηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι, δημόσια συνάντηση, στην οποία μετήχαν αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν η κυρία Μπακογιάννη ρωτήθηκε τι θα κάνει, αν θα είναι υποψήφια, είπε ότι δεν θα είναι υποψήφια, και όταν ρωτήθηκε ποιον θα υποστηρίξει, άφησε να εννοηθεί ότι θα υποστηρίξει τον κύριο Μημαράκη. Αυτό το θέμα, εσείς μεταξύ σας, δύο αδέρφια είστε, δεν το έχετε κουβεντιάσει? Δεν θα μετατρέψω τις όποιες οικογενειακές διαφωνίες σε δημόσια πολιτική αντιπαράθεση, κυρία Τρέβη. Όταν ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη, φαντάζομαι ότι θα μπορεί να αιτιολογήσει την επιλογή της. Εγώ πολιτεύομαι με βάση τα πιστεύω μου. Είχα το θάρρος, πιστεύω, να βγω πρώτος και να πω ότι ναι, με ενδιαφέρει αυτή η θέση. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που, ξέρετε, αυτές τις αποφάσεις τις σκέφτονται πάρα πολύ, συμβουλεύονται, ρωτούν άλλους. Αυτές τις αποφάσεις που βγαίνουν μέσα από την καρδιά ενός ανθρώπου, αν πραγματικά το θέλει, νομίζω πρέπει να βγει και να το πει, ότι πιστεύω ότι ναι, έχω τη δυνατότητα να αλλάξω τη Νέα Δημοκρατία. Θέτω τις απόψεις μου, την προσωπικότητά μου, το βιογραφικό μου στην κρίση των πολιτών. Ζητώ από τους πολίτες να έρθουν και να ψηφίσουν, έστω και αν αυτή τη στιγμή στις τελευταίες εκλογές δεν ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι και η ομορφιά της ανοιχτής διαδικασίας. Είπατε να έρθουν να ψήφισαν, υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει ο τρόπος εκλογής? Κανένα. Και αυτό αποφασίστηκε και σήμερα, επιβεβαιώθηκε μάλιστα σήμερα. Άρα θα πάτε κανονικά θα πάμε σε μια ανοιχτή διαδικασία. Εκεί διαφορώ με τον κύριο Μημαράκη, τον οποίο τιμώ, σέβομαι. Θα είναι υποψήφιος ο κύριος Μημαράκης? Αυτό δεν το ξέρω, θα τον ρωτήσω τον ίδιο. Α, δεν καταλάβατε. Αλλά διαφωνώ μαζί του, ότι ο κύριος Μημαράκης είπε ότι διαφωνεί με την ανοιχτή διαδικασία, ότι δεν θέλει να ψηφίζει ο κάθε περαστικός. Εγώ θέλω πολίτες. Ναι, εγώ έχω την άλλη άποψη. Εγώ θέλω πολίτες να έρθουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα αλλάξει, κύριε Πρετεντέρη, από πάνω προς τα κάτω. Θα αλλάξει μόνο αν υπάρχει ένα δυναμικό ρεύμα, το οποίο πραγματικά θα πει ότι εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα.